Γεια σας, καλό μεσημέρι. Δεν λένε να πέσουν τα κρούσματα. Το περιμένατε? Ναι, κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό είναι πολλοί. Ένας από τους βασικούς είναι και το ότι επικράτησε και στην Κύπρο η παραλλαγή όμικρον 2, που είναι πραγματικά πολύ πιο μεταδοτική και σε σχέση με την όμικρον που ξέραμε το προηγούμενο διάστημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μας βοηθάει και ο καιρός, η εποχικότητα. Δηλαδή, όσο είμαστε συγχρονισμένοι μέσα σε εσωτερικούς χώρους με μια κοινωνία ανοιχτή, αυτό θα ευνοεί τη διασπορά και τις μολύνσεις. Το ζητούμενο όμως τώρα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για όλες τις χώρες και κυρίως στην Ευρώπη, είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η αύξηση, η έξαρση που παρατηρείται στις μολύνσεις στην κοινότητα θα οδηγήσει ή όχι σε αντίστοιχη, σε ανάλογη αύξηση των σοβαρά νοσούντων, των ατόμων δηλαδή που θα καταλήξουν στα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και θα καταλήξουν από την νόσηση. Ενώ υπάρχουν και κάποια στοιχεία ότι το 15% των επαναλημώξεων ήταν την περασμένη εβδομάδα. Ναι, έχουμε ένα μείζον θέμα με το κομμάτι των επαναλημώξεων, όπως αναφέρατε. Ειδικά με την μετάλλαξη όμικρον παρατηρείται σημαντικός αριθμός ατόμων που σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μετά την έλευση και 2-3 μηνών, ξανά μολύνονται και ξανά εκδηλώνουν κλινική νόσηση. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους συμπολίτες μας ότι πρακτικά δεν κατοχυρωνόμαστε με τη φυσική νόσηση, ειδικά σε αυτή τη φάση. Άρα πρέπει να προσέχουμε ή να εμβολιαστούμε. Αυτοί είναι οι τρόποι ουσιαστικά με τους οποίους μπορούμε να προφυλαχτούμε από το βασικό μας ζητούμενο που είναι η σοβαρή νόσηση. Έτσι καθορίζεται και θα καθορίζεται και η στρατηγική των χωρών. Και είναι ουσιαστικά μετά από 2 χρόνια και έχοντας πίσω μας ό,τι έχουμε από την πανδημία, μια καινούργια, ας το πούμε, μια μεταβατική φάση ώστε να το θέσουμε ως στόχο. Δηλαδή δεν πρέπει πια να κλείνουμε την κοινωνία, δεν μπορούμε να το κάνουμε και έχουμε τον αντίποδα που είναι το τείχος της ανοσίας μας. Βάλατε όμως τις χαλαρώσεις που περιμέναμε ότι θα ακούσουμε προχθές. Μπήκαν οι χαλαρώσεις στο σιρτάρι για άλλες 2 εβδομάδες. Θεωρείτε ότι θα πέσουν τα κρούσματα? Πάλι είναι αυτό που σας είπα, το κομμάτι των μολύνσεων στην κοινότητα σε αυτήν τη φάση της πανδημίας δεν μπορεί κανένας να σας πει με απόλυτη σιγουριά αν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να καθορίσει την πορεία και τη στρατηγική της Κύπρου ή των χωρών για την διαχείριση της πανδημίας. Από την αρχή της πανδημίας το ζητούμενο είναι να μην νοσούμε σοβαρά. Άρα ακόμα και αν έχουμε ένα ποσοστό ανθρώπων που μολύνονται, αν αυτοί διαδράμουν, περνάει δηλαδή η λίμωξή τους πάρα πολύ ήπια στη συντηρητική πλειοψηφία, τότε μας δίνει και όλους μας το έναυσμα να πούμε ότι ναι, μπορούμε να διατηρήσουμε την κοινωνία, την Κύπρο ανοιχτή. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Αυτό είναι και το ζητούμενο και σας το λέω γιατί πρακτικά η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Πριν κλείσουμε, κυρία Πανά, να ρωτήσω για την 4η δόση. Θα βοηθήσει, υπάρχουν αποτελέσματα από άλλες χώρες εκτός από το Ισραήλ? Επειδή γίνεται πολύς λόγος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η μελέτη στο Ισραήλ αφορούσε πρώτον το γενικό πληθυσμό και δεύτερον η χαμηλή αποτελεσματικότητα αφορούσε τη συμπτωματική νόσο, δηλαδή το αν θα κολλήσεις. Πάλι θα πω ότι το ζητούμενο με τον εμβολιασμό είναι η πρόληψη από τη σοβαρή νόσηση. Και η 4η δόση και η στρατηγική της 4η δόσης σε διάφορες χώρες που δόθηκε έγινε με γνώμονο αυτό και κυρίως για τις ομάδες εκείνες που ξέραμε και από την 3η δόση αλλά και γενικότερα ότι το έχουν ανάγκη λόγω του ότι είτε επειδή είναι ανοσοκατεσταλμένοι είτε γιατί πέφτει η ανοσία τους πιο γρήγορα. Μάλιστα. Κυρία Πανά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Υπουργείο